βρίσκεται κοντά μου και είναι μεγάλη μου χαρά η Αθηνά Αγράδη. Καλησπέρα, Αθηνά. Καλησπέρα. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην πόλη μας ένα τέτοιο φοβερό κορίτσι, από την πόλη μας μάλλον, και να το μοιραζόμαστε με ολόκληρο πια τον κόσμο. Από πού μας έρχεσαι? Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Από το Λονδίνο μέσω Αθηνών. Πώς ήταν η πτήση? Μια χαρά, τέλεια. Είναι από αυτές τις 9.99, δεν ξέρω αν ξεκίνησες. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν λες πάλι καλά που μπορούμε να επισκεπτόμαστε και τους αγαπημένους μας, γιατί μισή οικογένεια και μισή φίλη πια είναι στο εξωτερικό. Ακριβώς, ακριβώς. Εσύ δεν είδες τους φίλους σου να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα? Φεύγει ο κόσμος, δυστυχώς, φεύγουν πολύ. αλλά χαίρομαι που επιστρέφω. Φυσικά. Ήταν ένα όνειρό μου αυτό. Να κάνω αυτό το δίσκο στα ελληνικά και να γράψω στη μητρική μου γλώσσα. Έχουμε επιτέλους τον πρώτο ελληνόφωνο δίσκο της Αθηνάς Ανδρεάδη. Δεν μου λες τώρα, έλα να συζητήσουμε, παιδί μου, σαν να μας ακούει κανένας. Γιατί σκέφτηκες, η πρώτη σου σκέψη, ας πούμε, γιατί ήταν να κάνεις έναν αγγλόφωνο δίσκο και όχι έναν ελληνόφωνο? Θα μου πεις, διεθνής είμαι, τι θα κάνω? Είχα την τύχη να μεγαλώσω δίκλωση, γεννήθηκα στο Λονδίνο. Και έγραφε και στι δύο γλώσσε από πολύ μικρή. Άρα για σένα ήταν μια φυσική διαδικασία, μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι, έτυχε, σπούδασα εκεί, οπότε άρχισα να γράφω και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Πάντα έγραφα και στι δύο γλώσσε. Mm-hmm. Αλλά επειδή εξελίχθηκαν καλά τα πράγματα στο Λονδίνο και στην Αμερική, έμεινα εκεί για τη δουλειά μου. Έχει γενικά ανησυχία για το πώ θα υποδεχτεί ο κόσμο του εξωτερικού την ελληνική πια δουλειά σου? Του εξωτερικού. Να σου πω την αλήθεια, στις συναυλίες μου στο εξωτερικό πάντα τραγουδάω και ένα ελληνικό τραγούδι. Το περιμένουν, ε. Οπότε, ως τώρα η αποδοχή είναι πολύ θετική. Και ας μην καταλαβαίνουν. Ναι, δεν είναι φοβερό. Δεν ξέρω, έχει μια αίσθηση η γλώσσα τελικά, φαίνεται. Και το εισπράττει ο άλλος, εισπράττει την ψυχή. Φυσικά και την εισπράττει. Και εισπράττει επίσης και τις πολύ ωραίες μελωδίες. Δηλαδή, μια μελωδία δεν μιλάει κατευθείαν στην καρδιά σου, στο στομάχι σου ορισμένες φορές. Ναι, ναι, έτσι. Και πολλές φορές τραγουδούσα και ένα παραδοσιακό δικό μας τραγούδι, γιατί μεγάλωσα και με λαϊκά και με παραδοσιακά, πέρα από την ξένη μουσική. Και πολλές φορές έλεγα στους ξένους τραγουδούς, ας πούμε, και ένα τζιβαέρι στο τέλος μιας συναυλίας, ας πούμε. Και τρελαίνονταν, τους άρεσε πολύ. Νομίζω ότι έχει κάτι η μουσική μας, πολύ ιδιαίτερο. Μακάρι, μακάρι και μακάρι να υπάρχεις εκεί πάνω για να το διαδίδεις, για να το μεταδίδεις, για να αισθάνονται τον παλμό. Πώς αισθάνεσαι για το ταλέντο αυτό που έχεις? Είναι δεδομένο για σένα? Σκέφτεσαι καμιά φορά πώς θα ήταν η ζωή σου σε περίπτωση που δεν το διέθετες και είχες μια άλλη δεξιότητα? Μπορώ να φανταστώ την ζωή μου μακριά από τη μουσική. Δηλαδή, νιώθω ότι γεννήθηκα να κάνω αυτό το πράγμα. Από 5 χρονών, 6, με θυμάμαι κοντά στη μουσική. Πάντοτε να γράφω στίχους στο δωμάτιό μου, να κλείνω με να ακούω μελωδίες, να αυτοσχεδιάζω. Με τη βούρτσα τραγουδούσε στον καθρέφτη. Αυτό φαίνεται... δεν το θυμάμαι να σου πω. Από εκεί φαίνεται όσο τόσο τραγουδίσεις. Άμα δεν έχεις πάρει τη βούρτσα να τραγουδίσεις. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί και να το έκανα και να μην το θυμάμαι. Έχουμε λοιπόν τους Γήινους Αγγέλους. Είναι η Γήινοι Άγγελοι το ελληνόφωνο CD, δίσκος. Ναι. Όπως θέλεις, πες. Πώς προτιμάς εσύ? Πόσο ακούγεται καλύτερο, θα ήθελες να είναι δίσκος σε βινήλιο ή δεν έχεις πρόβλημα με το CD? Δεν έχω πρόβλημα. Τα πράγματα ρέουν, αλλάζουν. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι ακριβώς. Και εμείς προσαρμοζόμαστε. Γιατί τα είδαμε και τα των δεινοσαύρων, έτσι. Που κατέληξαν τελικά. Αύριο έχεις ένα ωραιότατο live στο Black is Alive, μέσα στο Βίλκα, όπου μας παρουσιάζεις την καινούργια σου δουλειά, την προηγούμενη δουλειά σου και ό,τι άλλο θέλει ο κόσμος που είναι από κάτω. Θα πω και κάποιες συσκευές, εκπλήσεις. Αλλά ήθελα η Θεσσαλονίκη, που είναι και η ιδιαίτερη μου πατρίδα, να είναι η πρώτη που θα ακούσει αυτό το δίσκο και θα υπάρχει το CD αυτό πρώτη φορά εδώ πέρα και μετά στην Αθήνα. Και φυσικά έχετε την τιμή πρώτη να βλέπετε τον καινούριο της δίσκο και το καινούριο εξώφυλλο. Τώρα μου λέει, δεν το έχει δει. Μόλις το... Είμαι ενθουσιασμένη γιατί μόλις μου ήρθε στα χέρια μου. Δηλαδή, φρεσκοφουρνισμένο. Και μόλις το είδα. Δώστε μου σε πάρκα. Τώρα το ξεφουρνίσαμε. Τώρα μόλις το άνοιξα. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Δείτε το σαν κουλουράκι μυρωδάτο. Μόλις που το βγάλαμε από το φούρνο, βλέπετε, σχεδόν, και. Ωραίοτατα, δεν μου λες τα άμεσα σχέδιά σου, τι περιλαμβάνεται? Οπότε αυτή η συναυλία αύριο στη Θεσσαλονίκη, ναι, στη Βίλκα, όπως είπαμε. Μετά πηγαίνω στην Αθήνα για 2 συναυλίες στο Half Note. Ακούμε Αθηνά Αγράδη. Τι ωραία. Ευχαριστώ.
Εγώ σου εύχομαι να σκίσει το, το χρόνο πολλά και να φάει ακόμα και το να ζήσει Αθηνούλα. Δηλαδή στα γενέθλια από εδώ και πέρα να ακούγεται το χρόνο πολλά τη Αθηνά Ανδρεάδη και όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζεις και πας. Μετά στην Αθήνα για συναυλίες και μετά στο Λος Άντζελες και στη Νέα Υόρκη για κάποιες συνεργασίες. Και επιστρέφω μετά Λονδίνο. Αρχικά κάνω μία φορά το χρόνο, μαζευόμαστε διάφοροι τραγουδοποιοί και γράφουμε μαζί. Και συνεργαζόμαστε, συνομιλούμε πάνω στη μουσική. Ναι. Με τραγουδοποιούς όπως ο Chris Difford από τους Squeeze και ο Jeff Martin από τους Travis, ο Adam Levy της Nora Jones. Οπότε θα πάω για αυτή τη βδομάδα στην Αγγλία και μετά Λονδίνο πίσω για τον επόμενο μου δίσκο. Τις προάλλες πότε ήτανε που έβλεπα φωτογραφίες στο Instagram από live σου στην Αθήνα. Έχει καμία εβδομάδα περίπου. Ναι, είχα παίξει και στον Καζάρτε. Αλλά αυτό ήταν πριν βγει ο δίσκος. Και πρόβες, δεν ξέρω, από πρόβες ήταν. Όχι, από κανονικό live ήταν. Τους είδα όλους παραταγμένους. Είναι και ποτά, γι' αυτό στο λέει. Τις πρόβες δεν έχει ποτά, ρε παιδί μου. Άρα, άμα θέλουμε να σε δούμε ή αύριο στο Black is Alive ή μερικές μέρες ακόμα στην Αθήνα, διαφορετικά. Εισιτήριο για Λονδίνο. Παιδιά, προλάβετε δίκαιο διαφορετικά. Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάντα επιτυχία, σαν και νομίζω ότι είναι δεδομένη, αλλά ξέρεις μια ευχή πάνω, μια ευχή κάτω, ποτέ δεν κάνει κακό, ε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μπράβο σου, μπράβο. Και καταπληκτική φωνή και υπέροχο κορίτσι και σε μνή. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.